Thank you for the invitation. I will choose to speak in Greek to make this speech because it's important to understand for any investor how important it is to choose a great local partner. Because for each investor, the local partner is very important for any successful in Greece. This is our proposal, it's our experience. That's why I make this choice. Okay, please, go ahead. Αξιότιμη Υπουργέ, Ανάπτυξη και Παιδίσεων της Ελλάδος. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και καθημερινής κοινότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι ως όμιλος Texan Envipco, που συνεισφέρουμε ως πλατινένοι χορηγοί στις εργασίες του 26ου Συνεδρίου του Economist, ενός συνεδρίου που διεξάγεται σε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια στιγμή, όπου διεξάγεται πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, που υπάρχουν πρωτόγνωρες συνθήκες στην ενέργεια, στην οικονομία και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τη συνεργασία με την κυβέρνηση και να δράξω την ευκαιρία σήμερα της παρουσίασης του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Έλληνα Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να σημειώσω ότι κατά την θητεία του σε αυτό το κρίσιμο Υπουργείο, κατάφερε σχεδόν το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας να αναφέρει ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο θεσμικός συνομιλητής όλων των επενδυτών και ο άνθρωπος ο οποίος με τις υπηρεσίες του προσπαθεί με διαφανή, αποτελεσματικό αλλά και γρήγορο τρόπο να επιλύει τα προβλήματα κάθε νέας επένδυσης στη χώρα μας. Με συνεχή, συστηματική και συχνά αθόρυβη εργασία, έχει καταφέρει σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να κάνει τη χώρα μας έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά και θέσεις εργασίας. Στο δικό μας τομέα, στο τομέα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, θέλω να σημειώσω ότι η άριστη, η εξαιρετική συνεργασία, αλλά και η εργασία των δύο συναρμόδιων υπουργών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια κ. Κώστας Κρακά, έχουν καταφέρει να φέρουν επενδύσεις, νέες επενδύσεις στο τομέα της ανακύκλωσης και της οικονομίας και πολύ σύντομα θα ανακυκλωθούν και νέες επενδύσεις στο τομέα αυτό. Έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία, αλλά και να έρθουν νέες επενδύσεις για να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Με την ευκαιρία αυτή, εκτός από την ελληνική κυβέρνηση, θα ήθελα να επισημάνω το κομβικό ρόλο που έχουν τα στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το πόσο πραγματικά η συνεργασία αυτή έχει συμβάλει έτσι ώστε να αναδειχθεί η Αμερική και οι ΗΠΑ ως γεωστρατηγικό συνεργάτη τη χώρα μα και στο κομμάτι των επενδύσεων. Ο κύριος Υπουργός σίγουρα έχει πολλά παραδείγματα να μας αναφέρει στο τομέα αυτό. Θέλω να σημειώσω, όσον αφορά τη δική μας επένδυση, ότι ο φίλος Τζέφρι Πάιατ, που τώρα υπηρετεί ένα νέο σημαντικό και κομβικό και επίκαιρο πόστο στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, συνέβαλε καθοριστικά έτσι ώστε η δική μας επένδυση να έρθει στην Ελλάδα και όχι σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και η παρουσία του τότε πρέσβη, του ίδιου πρέσβη, κ. Τζέφρι Πάιατ, και του Υπουργού τη χώρα, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στα εγγένεια τη μονάδα μα, στην Παλίνη Νατσική, το Δεκέμβριο του 2019, αναδεικνύει τη σημαντικότητα τη συνεργασία των Αμερικάνικου παράγοντα και τη ελληνική κυβέρνηση στο τομέα τη εξωτερική των επενδύσεων αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ω όμιλο Texan Envipco, νιώθουμε τυχεροί και χαρούμενοι που μπορούμε να συμβάλλουμε στο τομέα αυτό. Η επένδυση δική μα είναι σημαντική, πραγματοποιήθηκε και επιλέχθηκε η Ελλάδα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι σημαντική γιατί πραγματοποιείται στο τομέα της ανακύκλωσης. Προς το παρόν η χώρα μας υστερεί, αλλά πολύ σύντομα ευελπιστούμε ότι θα γίνει πρωταγωνιστής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό που δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Και όπως αναφέρει και ο πρεσβής ανακύκλωσης, ο δικός μας, ο Γιάννης Αντοκούμπο, στην ανακύκλωση είμαστε όλοι μια ομάδα. Γι' αυτό πρέπει και σε επενδύσεις όλοι μαζί στην Ελλάδα να δουλεύουμε ως μια ομάδα. Γιατί μπορούμε και να καινοτομούμε και να πρωτοπορούμε στη χώρα μας και να προσελκύουμε επενδύσεις, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Με την ευκαιρία της σημερινή, θέλω να ενημερώσω ότι πολύ σύντομα, μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, το 2022, θα ανακοινώσουμε νέες σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις στο τομέα της ανακύκλωσης και της κλίσης οικονομίας. Γιατί σε μια εποχή και σε έναν κόσμο που αλλάζει και αλλάζει γρήγορα, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν και να αναδείξουν νέους τρόπους βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού πάλι. Σας ευχαριστούμε.